αδελφοί, σας χαιρετώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Σταύρο μου, έφερα το κομμάτι μου σαν καλό κορίτσι που είμαι. Άφησα το τηλέφωνο μου κάτω στο κέντρο σαν πολύ καλή επαγγελματίας και τώρα δεν απομένει παρά να μου ευχηθείς να περάσω υπέροχα σαν καλός φίλος που είσαι κι εσύ. Για μισό λεπτό. Κάτσε πρώτα να το διαβάσω. Μπορεί να θέλει να... Τίποτα δεν θέλει. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, επειδή άρχισε η άδειά μου και εσύ με καθυστερείς πολύ. Bye-bye. Ξένια! Ορίστε. Να περάσει καλά. Γεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό πήξιμο. Και να ξέρετε ότι θα σε σκέφτομαι με συμπάθεια όπου και αν βρίσκομαι. Γιατί, πού πας? Πού πάω, πήρα άδεια. Άδεια, τι να την κάνεις? Τι να την κάνω, τι την κάνει συνήθως ο κόσμος την άδεια? Γεια στάσου, ας τον άλλο κόσμο. Εσύ να μας πεις τι θα την κάνεις την άδεια. Α, πουλάκι μου, τι εσύ ξέρεις? Τι να ξέρω. Πρέπει, παιδί μου, δεν θυμάσαι που σε ρώταγα τις προάλλες και σου έλεγα ότι ο Γιώργος με έχει πρίξει να πάμε εκδρομή και δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να το φέρω. Ναι, το θυμάμαι. Και εσύ αρνήθηκες. Ναι, την πρώτη φορά, αλλά αυτός επέμενε. Και εσύ ξαναρνήθηκες. Τη δεύτερη φορά, αλλά αυτός συνέχισε να επιμένει. Μη μου πεις και εσύ δέχτηκες. Ακριβώς. Άντε, επιτέλους. Επιτέλους, σύριαλ έγινε πια αυτή η εκδρομή. Ναι, ένα σύριαλ με happy end όμως. Εκτός κι αν συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή. Σε πρέπει, παιδί μου, τι να συμβεί, φάει τη γλώσσα σου. Εγώ περνάω από την τράπεζα να πάρω χρήματα και φύγαμε. Άντε, λοιπόν, άντε, επιτέλους. Καλό ταξίδι, βρε. Καλά να περάσετε. Φιλάκια σε όλους. Καλή διασκέδαση. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Και να μας γράφεις, έτσι, να μας γυρίσεις. Πω, τι καφές είναι αυτός, αγόρι μου, και έναν καφέ δεν ξέρεις να κάνεις. Και τελικά πού θα πάτε? Πούνε βασιά, ρε. Αμπά, ρομαντικά βλέπω. Η Ξένια επέμενε. Ναι, ενώ εσύ δεν ήθελες. Μα τι με νοιάζει, και στη Θήβα πήγαν το ίδιο μου κάνει. Και είσαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξει νόμη? Σοπαρα, αποκλείεται. Κοίτα, κράτα μία πισίνια. Στο λέω για να μην πληγωθείς, επειδή είναι άστατος χαρακτήρας. Κύβωσε η ρίφτη, τελείωσε. Μπαμπα, αποφασισμένος για όλα βλέπω, ε. Αρκετά, δεν περίμενα, ρε. Ο επιμένων είναι κάτι, θα μας λέει ένα σχολείο. Θα γυρίσει ο τροχός, θα... και ο φτωχός. Ήρθε σένα μου, τελείωσε. Μπράβο, ρε Γιουργάκη. Λοιπόν, λέγε, Χριστιανέ μου. Τι να σου πω, δεν τα βλέπω και τόσο καλά τα πράγματα. Τι, λες να σφαχτούνε στη Μορβασιά? Άσε πρώτα να πάνε. Τι, βλέπεις να σφαχτούνε πριν πάνε? Δεν ξέρω αν θα σφαχτούνε πριν ή μετά, πάντως εδώ πέρα ο Πλούτωνας δηλώνει διάψευση προσδοκιών. Δεν μου το λες. Η γραμμή αυτή, βλέπεις? Ναι. Μήπως θέλετε να περάσετε μπροστά? Εγώ έχω χρόνο. Όχι, κοριτσάκι μου, σου πάρω τη σειρά. Όχι, ειλικρινά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γι' αυτό το λέω. Περάστε, δεν με πειράζει. Αχ, να ζήσει, κούκλα μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μισό λεπτό θα κάνω μια ενημέρωση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά. Τι λέτε τώρα, λίμωνα. Ληστεία, πες το λίγκια εδώ! Πες κάτω, γαμώ το κερατό μου! Κοίτα, πρόσεχε με την πατήση πάλι. Σοπαρε, άντε, πήγαινε τώρα, δίνε το που να μην θάρθω. Καλά, μη σπρώχνεις, φεύγω. Φεύγεις τον οδό εσύ, άντε, δίνε. Κοίτα, αν τελικά δεν πάτε, τηλεφώνησε με. Σοπαρε, που δεν πάμε, φάει το γλώσσα σου. Άντε, δίνε. Άντε, ρε ξένε, άντε, ρε ξένε. Άντε, εκεί είμαι σε φόρμα, έλα, ρε ξένε. Έλα, τελείω, ρε, φέρε τα λεφτά.
Μα σας είπα, κύριε, το χρηματογιβώτιο έχει μηχανισμό καθυστέρησης. Τι της ήθελα εγώ της ευγένειας. Σκάτσε, Μαρή! Για να σου πω, Δευτέρα που μας καθυστερείς, φωνάζεις και από πάνω, έτσι ορίστε μας. Σκάσε μια ώρα ελληνικά μιλάω, σκάσε! Σκάσε γαμότο μου, ωραία ελληνικά, πολύ πλούσια, μπράβο, μπράβο. Σκάσε γαμότο κερατό μου, μη στο βουλώσω μια και καλή εγώ. Κύριε Ταμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε τα λεφτά να ξεμπερδεύουμε, έχουμε και δουλειές εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο, τώρα βοηθάς. Κυρία, κυρία! Σκάστε γαμό το κερατό μου, τι σας είχε πιάσει λογοδιάρια, όλους εδώ μέσα σήμερα! Μα εγώ... Σκάστε! Τελείωνε, φέρ' τα λεφτά. Μα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι στο διάολο γεράς, μωρή. Για να σου πω, πρόσεχε πώς μου μιλάς. Και αν δεν σε ξέρεις γελάω, γιατί είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα βγεις έξω, ε, πώς! Προχώρα και μην μιλήσεις. Κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν με περιμένουν, μη. Αν θες λοιπόν να πας εκεί που σε περιμένουν, θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Και εσείς, δεν θέλω καθόλου ηρωισμούς. Μη μιλήσετε καθόλου. Θα την καθαρίσω σε μισό δευτερόλεπτο. Μη μιλήσετε καθόλου. Προχώρα. Προχώρα. Αφήσε με. Προχώρα, γάμο το κερατό μου, προχώρα. Μια γριάδα σε βγει, δεν μου λες έτσι, θα βγεις έξω με την κουκούλα στο κεφάλι. Δεν σε καταλάβει κανένας, κανένας απολύτως. Εδώ και μιλάς καθόλου. Μου βάζει κλίση, εσύ φταίς. Ληστείς, ληστείς, πιάστε τον! Εγώ κι εσύ, κι εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη, στη Μύκονο, τη Σέριφο, τη Νινός. Και στο μόνο βασιά καλά είναι. Κατευθύνεται προς Κηφισιά. Για να θα σε πάω. Σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Έλα! Μην τσακώνεστε, μην τσακώνεστε. Και εγώ με τη γυναίκα μου τσακωνόμουν, δεν έβγαινε τίποτα. Ρε προχώρα να πάμε Μαρούσι τώρα και θα σας πω. Περήφανος άνθρωπος ο πατέρας μου και δυνατός. Το ίδιο λοιπόν ήθελε και για μένα. Επειδή το ήθελε τόσο πολύ, καμιά φορά ξεπερνούσε τα όρια και γινόταν σκληρός. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι όλα αυτά τα έκανε για το καλό μου. Όσο ζούσε φρόντισε να μην μας λείψει ποτέ τίποτα. Ακόμα και όταν πέθανε η μητέρα μου, δεν το βάλε κάτω. Έκανε τα πάντα για να με μάθει να είμαι άνθρωπος. Μόνο που εγώ δεν ήμουν άξιος για όλα αυτά. Τώρα γιατί το λέτε αυτό? Ξέρω πολύ καλά γιατί το λέω. Ποτέ δεν εκτίμησα όλα αυτά που έκανε για μένα. Αυτό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Και έπειτα υπάρχει το τώρα. Τώρα. Τώρα πιάνει πολύ αργά. Μην είστε έτσι σκληρός με τον εαυτό σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μόνο που τώρα πια δεν υπάρχει εδώ για να μπορέσει να δει ότι μετά ένιωσε. Και να του πω πόσο πολύ τον αγάπησε.
Εντάξει, Σταύρο, μόλις έχω νέα σε ειδοποιήσω. Θα σε πάρω όλοι. Έλα, γεια. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Τέλος. Ήσυχα εσύ. Ήμουνα στο σκητσογράφο. Το ξέρω. Το δώσανε στην τηλεόραση. Ναι, βέβαια. Ελπίζω να βρεθεί κάτι. Εγώ πάντως απορώ ακόμα πώς ξέφυγαν. Γιώργο. Όχι, παιδιά, εντάξει, ακούστε. Ο τύπος οδηγούσε σαν τρελός. Δύο φορές που τον πλησίασα, κόντεψε να πέσει πάνω σε κάτι πεζούς. Τι να κάνω. Προτίμησα λοιπόν να κρατήσω κάποια απόσταση. Και βρήκε ευκαιρία να την κοπανίσει. Προφανώς τον περιμένανε με άλλο αυτοκίνητο. Εντάξει, συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Λυπάμαι, κύριε, αλλά. Γεια σας. Γεια. Δεν μου λες. Τι σου φταίει ο άνθρωπος. Με δουλεύεις, ρε. Τον είχε μες στα χέρια και του φύγε. Τροχονόμος είναι, Γιώργο. Δεν είναι σούπερμαν σαν και σένα. Ναι, ευχαριστώ. Τι έγινε, έμαθες τίποτα? Μόλις τώρα τηλεφώνησε ο Γιώργος. Δεν έχει τίποτα νεότερο. Και δηλαδή τι κάνουμε εμείς τώρα? Καθόμαστε έτσι με σταυρωμένα τα χέρια? Λοιπόν, αυτό το κορίτσι λες και έχει μαγνήτη και τραβάει όλους τους πελάδες. Εγώ φταίω. Τι φταίς εσύ? Το πρωί μου είπε ότι θα πάει εκδρομή και εγώ τη γρουσούζεψα. Έλα, τι αδί. Έλα, δεν μπορώ να ακούω αφέλειες. Και σ' άκουσε ο ληστής που τη γρουσούζεψες και την πήρε όμηρο, ε. Όχι, αλλά έχω τύψεις. Τον άφησα μόνο του. Εκείνος μου έδωσε τα πάντα και εγώ τον άφησα μόνο του να πεθάνει. Κοιτάξτε, ξέρω πως ακούγεται σαν παρηγοριά, αλλά είμαι σίγουρη πως θα σας συγχωρούσε. Εκείνος ναι. Εγώ όμως δεν μπορώ να συγχωρέσω ποτέ τον εαυτό μου. Δεν ήμουν άξιος. Το μόνο που κατάφερε ήταν να καταστρέψω ό,τι έφτιαξε εκείνος με τόσο κόπο. Μα τώρα γιατί το λέτε αυτό? Γιατί, ε? Θυμάσαι τι έλεγε εκείνο το χαρτί που ήταν κολλημένο στην πόρτα? Ναι, έλεγε ότι... Ότι το σπίτι αυτό ήταν του πατέρα μου και ότι τώρα ανήκει στην τράπεζα. Δεν ήμουν άξιος να το κρατήσω, δηλαδή. Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν ατυχίες. Πώς? Ατυχίες. Ωραία δικαιολογία. Το άκουσες? Είχα ατυχίες. Πριν από λίγο η αστυνομία έδωσε το σκίτσο του ληστή σύμφωνα με την περιγραφή του τροχονόμου που τον κατεδίωξε. Από την ασφάλεια ανακοινώθηκε ότι οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση για την ανέβρεση της γυναίκας που πήρε ως όμηρο ληστής προκειμένου να ξεφύγει. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για την Ξένια Χρήστου, δημοσιογράφο του περιοδικού Ρεπόρτερ. Για τις εξωτερικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Γιάννης Στεφάνου. Έχεις κανένα αίσθημα? Όχι, εσύ. Εγώ έχω αίσθημα. Με την Ξένια το ξέρω, Γιώργο. Τίποτα άλλο. Έλα. Ναι. Κοιτάξτε, γιατί είσαι τράπεζα, θέλω να σας δει. Να περάσει. Χαίρετε. Γεια σας. Τι συμβαίνει? Μόλις τώρα μας έδειξαν το σκίτσο του ληστή. Αυτό τον άνθρωπο τον ξέρω. Προσπάθησα. Έκανα τα πάντα για να μπορέσω να σώσω το μαγαζί. Δανείστηκα. Ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή έβαλα υποθήκη το σπίτι. Δούλεψα. Έκανα τα πάντα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η τύχη μου θα γύριζε. Ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα. Αλλά απέτυχα. Και έτσι αποφασίσατε να ληστέψετε την τράπεζα, ε? Δεν αντέχα στην ιδέα πως κάποια στιγμή μπορεί να μου πέραν το σπίτι. Όλα τα άλλα ναι. Αλλά όχι αυτό το σπίτι. Όχι το σπίτι του πατέρα μου. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε να μου δώσουν αυτή τη φωτογραφία και ένα γράμμα. Μου έγραφε μέσα ότι θα μπορούσα να σου είχα δώσει περισσότερα. Με συγχωρείς, δεν τα κατάφερα. Με συγχωρείς για όλα αυτά που δεν πρόλαβα να σου πω και για όλα αυτά που δεν μπορούσα να κάνω. Αν τώρα δεν σου ζητάω πολλά, θα ήθελα να βάλεις αυτή τη φωτογραφία μέσα σε μια κορνίζα της προκοπής και να με θυμάσαι με αγάπη. Ούτε αυτό δεν κατάφερα να κάνω. Τι μου ζήτησε? Μία κορνίζα της προκοπής. Αλλά ούτε αυτό δεν κατάφερα να κάνω. Είστε σίγουρος? Σας λέω, εγώ ο ίδιος έχω μιλήσει επανειλημμένα μαζί του για το δάνειο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Μπορούμε όμως να το βρούμε. Ωραία, τι το συζητάμε. Ναι. Κύριε Δεκητά, ένας κύριος θέλει να σας δει. Όχι τώρα, αργότερα. Είναι ανάγκη, πρόκειται για τη ληστεία. Να περάσει. Παρακαλώ, περάστε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι συμβαίνει? Εγώ ένα ταξί έχω και το πρωί πήρα ένα ζευγάρι εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του ληστή. Και η κοπέλα έμοιαζε με τη φωτογραφία που δείχνει τηλεόραση. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα όμως που είδα το σκίτσο αυτού, σιγουρεύτηκα. Ποιο σκίτσο? Του ληστήτε. Αυτό ήταν με την κόμπελα. Του έβαλα στο ταξί και μου είπα να του πάω στο Μαρούσι. Μάλιστα. Θυμάσαι που του άφησε? Αν θυμάμαι καλά, στο Μαρούσι ήταν το ακίνητο που υποθηκεύσαμε. Μάλιστα. Φύγαμε. Δεν πρόκειται να σου κάνω κακό. Άλλωστε δεν έχω κάνει ποτέ σε κανένα. Σας πιστεύω. Δεν έχετε κάνει ποτέ κακό σε κανένα, αλλά... Δεν το πετάτε αυτό το μαχαίρι, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό είναι για να σου κόψω τα σκοινιά. Τι θα... Θα μου κόψετε τα σκοινιά? Δηλαδή θα μου αφήσετε να φύγω? Αρκετά, δεν σε βασάνισε. Εγώ δεν θέλω να κάνω ποτέ κακό σε κανένα. Ξέρεις όμως, καμιά φορά ο νους του ανθρώπου θολώνει. Δεν ξέρεις τι κάνει. Τώρα τι του θέλετε το πιστόλι? Με αυτό θα μου κόψετε τα σκοινιά? Όχι, όχι, μη φοβάσαι. Εσύ δεν μου φταίσαι τίποτα. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Και εγώ πρέπει να πληρώσω. Σκόψω τα σκοινιά τώρα, ε. Μάλιστα, μανούλα. Σιγά, σιγά. Να το φύγει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Όχι, δεν σας κρατάω καμία απολύτως κακία. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά να σας πω κάτι. Δεν κάνετε έτσι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Να δείτε που θα διορθωθούν τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Όχι, το είπαμε αυτό. Κακία δεν σας κρατάω. Μάλιστα, σχεδόν σας συμπάθησα. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε ψύχρεμος. Χρειάζεται ψυχραιμή. Ψυχραιμή. Ναι. Δεν έχω και τίποτα να χάσω. Όχι. Τώρα... Τώρα εγώ μπορώ να φύγω? Φύγε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Είσαι πολύ καλή. Και εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη αν γίνομαι διάκριτη. Εσείς τώρα τι θα κάνετε? Δεν είπαμε. Θα αντιμετωπίσω τα πράγματα με ψυχραιμία. Μπράβο, αυτό ακριβώς θα κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Πάω. Γεια! Τούτο θα αντιμετωπίσει τα πράγματα με ψυχραιμία, δεν μ' άρεσε καθόλου. Συγγνώμη, πατέρα. Συγγνώμη. Δύσκολες διαλέψεις του Πλούτονα. Τι έγινε? Μόλις τώρα μου τηλεφώνησε ο Γιώργος. Βρέθηκε ο ταξιτζής που τους πήγε το πρωί στο Μαρούσι. Ποιος πήγε στο Μαρούσι? Την Ξένια με τον ληστή. Ληστή που μπαίνει μέσα σε ταξί πρώτη φορά ακούω. Και τώρα αυτός ο ταξιτζής τι σημαίνει δηλαδή?
εκείνη η ψυχραιμία με την οποία μου είπατε ότι θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Τώρα εσύ τι δουλειά έχεις εδώ μέσα? Δεν μ' άρεσε το ύφος. Και ποιος σου είπε, ρε παιδάκι μου, να ανακατεύεσαι με το ύφος μου? Καλά, έχεις πολύ μεγάλο θράσος, το ξέρεις. Με κρατάς δεμένη εδώ μέσα όλη μέρα, με ρωτάς πώς μου ήρθε να ανακατευτώ. Δεν φτάνει που σε γλίτωσα. Σου είπε κανένας να με γλιτώσεις? Και θα μπορούσες να με έχεις πυροβολήσει και εμένα. Τι είναι αυτό? Κοίτα. Ένας χάρτης, α. Χάρτης του κήπου. Του κήπου, ποιο κήπου? Τι να κοιτάς? Άντε, άντε, άντε. Καλά, δεν φαντάζεσαι τι θα μπορούσε να είναι μέσα? Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν σε τρόμαζα εγώ και δεν εκπυρσοκροτούσε το όπλο, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι υπάρχει εδώ. Ωραία, και τώρα τι θες, δηλαδή, παράσημο? Ναι, δεν θέλω παράσημο, αλλά ένα ευχαριστώ δεν θα βλέπετε. Άντε, 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 σκάβε, σκάβε, έλα, μπράβο, έλα. Και πιο εκεί λίγο, και πιο εκεί. Γι' αυτό έλεγε ότι έπρεπε να αλλάξει την κορνίζα, κατάλαβες. Φαντάζομαι τουλάχιστον να μην είναι πολύ βαθιά μέσα χωμένο, ε. Αν φέξεις εδώ, θα το βρούμε. Ωραία, φέγω. Πρόσεχε. Σου είπα να προσέχεις. Εμένα. Πότε, ε? Εδώ, 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 εδώ. Πόσο δύο. Τι κάνουν οι νυφιάτιδα? Δεν θέλω να το χρυσοσέψω, ρε, μάλλον τη σκότωσα και τη θάβουνε. Δεν ξέρω, ρε. Να το κοιτάμε ή θα τα ανοίξουμε? Θέλω να συζητήσουμε. Μην περίμενε. Εντάξει, ωραία. Άντε, ρίξε, ρίξε. Νομίζω που είμαι στήνη, είσαι γελασμένη. Αυτός είναι. Μόλις ανακάλυψε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει τη ληστεία, γιατί είναι πολύ εκατομμυριούχος.